ευχαριστούμε που μας θυμίσατε με την παρουσία σας. Είναι πολύ σημαντική πάντα για μας. Εγώ συγγνώμη, αλλά δεν θέλω να απευθύνω χαιρετισμό. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά που νομίζω ότι για άλλη μια φορά έχουν καταφέρει να κλέβουν την καρδιά μας, το μυαλό μας και την ψυχή μας ολόκληρη. Ένα μεγάλο μπράβο λοιπόν μέσα από την καρδιά όλων. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή εκπροσωπεύω όλους. Μπράβο του Γκάι. Ένα μεγάλο μπράβο στους καθηγητές που κάνουν αυτές τις εκδηλώσεις του μουσικού σχολείου ξεχωριστές και που νομίζω ότι όλοι τις περιμένουμε. Ένα μεγάλο μπράβο στο διευθυντή του σχολείου και ένα μεγάλο μπράβο. Θέλω να σας πω καταρχήν μια παράθεση σαν και αυτή είναι πάρα πολύ απαιτητική. Δυστυχώς το πρόγραμμα ξεχάσαμε να αναφέρουμε πόσο σημαντική δουλειά έκαναν οι επιμελητές ήχου, ο Μάνθος Λαγός και ο Ηλίας Παναγιωτόπουλος. Ευχαριστούμε πολύ. Όπως και όλους εσάς, να χαίρεστε τα παιδιά σας, συγχαρητήρια και να ξέρετε ότι η σημερινή εκδήλωση επαναλαμβάνεται αύριο και είναι αφιερωμένη στο Ορφανοτροφείο Αρένων. Προσδίδομαι τον Αλέξη για τα φώτα. Λοιπόν, συγγνώμη. Είπαμε, η σημερινή εκδήλωση και η αυριανή είναι αφιερωμένες στο Ορφανοτροφείο Αρένων αλλά και στον κόπο που κάνουμε για να μαζέψουμε κάποια χρήματα για τη συντήρηση των οργάνων. Υπάρχουν λοιπόν δύο κουτιά έξω, εάν θέλετε και αν μπορείτε, πάντα με προτεραιότητα στο Ορφανοτροφείο Αρένων. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά σας. Εμείς, οι καθηγητές του Μουσικού Σχολείου, όχι μόνο όσοι είμαστε εδώ πάνω, αλλά και όλοι. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω πάνω στη σκηνή για το Μάξιμο το Σεντί, ο οποίος ήταν ένα παιδάκι το οποίο συμμετείχε στην παράσταση, αλλά επειδή έσπασε το πόδι του, το καημένο, έπρεπε να βγει γιατί θα ταλαιπωρούσε. Νομίζω το σημερινό μήνυμα ήταν το πιο σημαντικό. Όλοι μπορούμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας. Πώς? Μουσικοτροπώντας. Ευχαριστώ πολύ.